Κύριε Καραθανασόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Επίσης, καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με τα νέα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τις ανατιμήσεις στην ενέργεια που ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση παρακολουθεί ένα φαινόμενο το οποίο είναι αλήθεια, δεν είναι μόνο εγχώριο. Προχωρώντας λοιπόν σε επιδοτήσεις και τον Φεβρουάριο, ένα πρώτο σχόλιο από τη δική σας πλευρά, παρακαλώ. Κοιτάξτε, είναι πρόκληση η κυβέρνηση να βαφτίζει μέτρα στήριξη σε αυτά τα ψίχουλα των λίγων ευρώ που δίνει. Τη στιγμή που οι αυξήσεις στην ενέργεια και στην ηλεκτρική ενέργεια αλλά και στα καύσιμα είναι πολλαπλάσιες. Και είναι πολλαπλάσιες αυτές οι αυξήσεις γιατί αποτελούν το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εφαρμόζεται όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο της απελευθέρωσης της ενέργειας, της απολιγνητοποίησης και της λεγόμενης πράσινης μετάβασης. Mm-hmm. Πολιτική οποία την έχουν για σημαία τους και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το κίνημα αλλαγής και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν δεν αποτελούν λύση, απλώς αναπαράγουν το πρόβλημα και από αυτή την άποψη η πρόταση του ΚΚΕ είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι δηλαδή ως ανακούφιση για αυτό το νέο πολύ μεγάλο κύμα ακρίβειας θα μπορούσε να αποτελέσει η κατάργηση του ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ενέργεια αλλά και των ειδικών φόρων κατανάλωσης που είναι σε αυτά τα εμπορεύματα τα ενεργειακά. Η κυβέρνηση πάντως αντιτείνει, κύριε Καραθανασόπουλο, ότι έχει καταβάλει 1,7 δις ευρώ το διάστημα Σεπτεμβρίου 2021-Ιανουαρίου 2022 για ενίσχυση νοικοκυριών επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης, χαρακτηρίζοντας τα μέτρα, τα εν λόγω μέτρα δραστικά αναλογικά με τον πληθυσμό και τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Το κατά πόσο είναι δραστικά τα μέτρα αυτά φαίνεται ακριβώς και από την τεράστια προσπάθεια την οποία κάνουν τα λαϊκά νοικοκυριά να μπορέσουν να ανταποκριθούν την αποπληρωμή των λογαριασμών. Από αυτή την άποψη λοιπόν κάθε άλλο παραδραστικά είναι αυτά τα μέτρα. Και δεύτερον, δεν μπορεί να υπάρχουν κατά τη γνώμη μας δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η μη κατάργηση του ΦΠΑ για παράδειγμα λέει η κυβέρνηση ότι αντιβαίνει στα ζητήματα της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ναι. Και στα πλαίσια της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσιονομική ισορροπία. Από αυτή την άποψη όμως ο ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης δεν μπορεί να καταργηθεί, αλλά μπορούμε να μειώνουμε τους φόρους που πληρώνει το μεγάλο κεφάλαιο, μπορούμε να έχουμε στο 5% τη φορολογία των διανεμόμενων κερδών, μπορούμε να διατηρούμε τον έμφυα σε αυτά τα υψηλά επίπεδα και ταυτόχρονα να μην εφαρμόζουμε τον ειδικό φόρο ακινήτων, που το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μιλάει για 4 δις έσοδα σε ετήσια βάση. Ανακοίνωσε πάντως μειώσεις των ένφια, κύριε Καραθανασόπουλε. Ναι, αλλά είναι ένας φόρος που τον πληρώνει ο λαός επί της ουσίας. Ενώ ο φόρος που θα πληρώνει οι επιχειρήσεις για τα πανάκριβα ακίνητα τα οποία διακρατούν, ο ειδικός φόρος ακινήτων, από το 2002 που ψηφίστηκε δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί. Μάλιστα. Και αυτό θα εισέφερε στα φορολογικά έσοδα του κράτους 4 δις ευρώ. Τώρα, και από την άλλη τη μεριά δεν επηρεάζουν τα δημοσιονομικά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα οι τεράστιες προκλητικές στρατιωτικές δαπάνες οι οποίες δεν αφορούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και την προστασία τους αλλά τους αμερικανοατρικούς σχεδιασμούς, τους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κρατάμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ό,τι εξυπηρετεί το λαό παίρνει δημοσιονομική ανομαλία, ό,τι εξυπηρετεί το κεφάλαιο δεν την επηρεάζει. Κύριε Καραθανασόπουλο, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο δυστυχώς παραμένει στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες. Αναφέρομαι στο τραγικό συμβάν στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος ενός 19χρονου παιδιού. Έρχεται σε 2 εβδομάδες περίπου νέο αθλητικό νομοσχέδιο με αυστηροποίηση του πλαισίου για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας και εντατικότερους ελέγχους μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τα μητρώα φιλάθλων. Η δική σας προσέγγιση ποια είναι? Κοιτάξτε, επειδή είσαστε και έγκριτη δημοσιογράφος, σας ευχαριστώ. Κάθε φορά που συνέβαινε ένα τέτοιο περιστατικό υπήρχε όλο και μεγαλύτερη αυστηροποίηση του πλαισίου που αντιμετώπιζε τα συγκεκριμένα περιστατικά. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι δεν δόθηκε λύση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα στην ολότητα του. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ακριβώς οι σχέσεις οι οποίες έχουν αυτοί οι συνδέσμοι
το χουλιγκάνουν, γιατί mm-hmm. δεν είναι φύλαθλοι, με τις ΠΑΕ, που οι ΠΑΕ και οι μεγαλομέτωχοι των ΠΑΕ τους αξιοποιούν ως στρατό επί της ουσίας για να επιβάλλουν όχι μόνο τα αθλητικά τους σχέδια, mm-hmm. αλλά πολύ και οικονομικά αλλά και πολιτικά. Από αυτόν τον χώρο ακριβώς, αυτός είναι, αποτελεί και τη φύτρα, ας το πούμε έτσι, όπου στρατολογούν μέσα από αυτούς τους χώρους η Χρυσή Αυγή και άλλες φασιστικές οργανώσεις. Μου λέτε δηλαδή ότι μεταξύ άλλων μιλάμε για εγκληματική δράση η οποία καλύπτεται πίσω από το μανδύα ποδοσφαιρικών ομάδων. Βεβαίως, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και αποτελούν τη φύτρα από, μέσα από τις οποίες στρατολογούν οι φασιστικές και ναζιστικές οργανώσεις και άλλες εγκληματικές οργανώσεις. Και από αυτή την άποψη, αν δεν παρθούν μέτρα που να βλέπουν τη ρίζα πραγματικά του προβλήματος, mm-hmm. τότε δεν μπορεί να υπάρξει αντιμετώπιση του φαινομένου. Μάλιστα. Και το τρίτο στοιχείο, επειδή το συνδέεται με τον αθλητισμό, ναι. όσο ο αθλητισμός παραμένει σε αυτά τα επίπεδα της εμπορευματοποίησης και η κυβέρνηση ασχολείται μόνο με αυτόν και δεν δίνει σημασία στο μαζικό λαϊκό αθλητισμό, ιδιαίτερα στα σχολεία, στις γειτονίες, για να μπορούν να αθλούνται τα νέα τα παιδιά, τόσο καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να απαντηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Κύριε Καραθανασόπουλε, κλείνοντας, θα ήθελα το εξής σχόλιο. Το γεγονός ότι ένας τρίτος πόλος, αναφέρομαι στο κίνημα αλλαγής, φαίνεται πως μπαίνει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, δημιουργώντας νέα δεδομένα έναντι του παραδοσιακού για την Ελλάδα κομματικού διπόλου. Πώς το προσεγγίζετε και πώς το σχολιάζετε στο ΚΚΕ? Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια αναδιαμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος. Μέσα από αυτή την αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος δεν πρόκειται να προκύψει κάτι θετικό για τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Και από αυτή την άποψη ουσιαστικά αφορά την ανακατανομή επί της ουσίας αυτό που ονομάζουν κεντρό χώρου mm-hmm. και την προσέγγιση τους. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι ακριβώς και το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟ είναι δοκιμασμένη πολιτική mm-hmm. δύναμη, και ο νέος του αρχηγός, ο κύριος Ανδρουλάκης, στην αντιλαϊκή πολιτική και στην εφαρμογή της, όπως δοκιμασμένα κόμματα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Από αυτή λοιπόν την αναδιανομή της πίτας των συσχετισμών δεν πρόκειται να προκύψει κάτι θετικό για την εξέλιξη των αναγκών και την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Αλλά αντίθετα, αυτό το οποίο θα προκύψει είναι η συνέχιση με άλλο προσωπικό μιας βαθιάς αντιλαϊκής πολιτικής, όπως έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες της χώρας μας, ανεξάρτητη κυβέρνησης και πολιτικού προσωπικού. Από αυτήν την άποψη λοιπόν εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να αναμένουμε κάτι θετικό, να το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν πρέπει να υπάρξει καμία πίστοση χρόνου από τα λαϊκά στρώματα, τους εργαζόμενους, από τα βασικούν τους αγρότες, σε αυτές τις εναλλαγές που γίνονται, είτε πότε θα γίνουν οι εκλογές, mm-hmm. αλλά από τώρα να οργανώσουν την πάλη τους για να ανατρέψουν την αντιλαϊκή πολιτική και να καταδικάσουν όλα τα κόμματα που τη βάσκησαν και τη βασκούν, και ταυτόχρονα να συμπορευτούν με το ΚΚΕ. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλά, καλά σας μεσημέρι.